ψάρι, την πόλη, Σου έλειψε ο παιδότοπος. Εδώ. Εκεί είναι. Εκεί είναι ο παιδότοπος. Ναι, σου έχει λείψει. Θέλεις να κάνουμε κι άλλο καράβι. Ναι. Θέλω να μου ζωγραφίσεις ό,τι σου έχει λείψει. Το σχολείο π.χ. σου έχει λείψει. Να κάνουμε ένα ψάρι. Ναι. Είναι πεταλούβα. Ψάρι ή πεταλούδι. Πεταλούβα. Εντάξει. Να κάνουμε τα πόδι. Εντάξει. Τα πόδι. Okay. Να κάνουμε ένα ψάρι. Καλή προσπάθεια. Είναι Μπράβο. Τα πόδι και ψάρι. Για να κάνω... Θες να γράψεις από κάτω το όνομά σου, όπως το έγραψα. Είναι αμάξι. Προσπάθησε να γράψεις το όνομά σου. Αμπρέλα. Ομπρέλα. Καλώς τους, καλωσορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά. Εγώ καλά είμαι. Είμαι λίγο down. Αλλά δεν πειράζει, θα ανέβουμε μαζί. Εγώ θα δώσω κουράγιο σε εσάς και εσείς σε μένα. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη. Είχα σχέδια και πλάνα πολλά, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Πρώτον, βρέχει πάρα πολύ έξω. Δεύτερον, κάνει πάρα πολύ κρύο. Τρίτον, ακυρώθηκε λόγω καιρού κυρίως δύο πλάνα μου. Και επίσης, ήθελα να πάω να δώσω σήμερα το αίμα, όπως έλεγα. Τελικά, λέει, μόνο Σάββατα μπορούμε να πάμε. Και θα πάω το Σάββατο, λογικά. Ήθελα να πάω στο ταχυδρομείο να πάρω δύο δέματα. Δεν πρόλαβα. Πήγε ο Νίκος και άρεσε και στη δουλειά του και έχει νεύρα μαζί μου. Αλλά δεν πειράζει. Και εγώ τώρα είναι μεσημέρι. Έχω βάλει τον Γιάννη και ύπνο και κοιμάται και απολαμβάνω λίγο το μπεμπάκι μου, το οποίο το ξυπνούσε όλο το πρωί ο Γιάννης και λίγο του χάλασε λίγο τη βολή του και το πρόγραμμα και έχει λίγο γκρινίτσα και θα τον βάλω τώρα να κοιμηθεί, κοιμάται ήδη, χορτασμένος και θα ξεκινήσουμε. Δεν έχω κάνει τίποτα, πέρα από το να μαζέψω τα ρούχα και να απλώσω κάτι άλλο στην απλώστρα μπροστά στο μπαλκόνι που έχω τα, τέλος πάντων, τις τέντες. Και δεν βρέχονται στο τσακ για 15 λεπτά, τα πρόλαβα να μην βρεχτούν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τις δουλειές και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Είμαι στο σκοτάδι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Έτοιμα τα πιάτα, δεν είχα αφήσει και πάρα πολλά αυτή τη φορά και αυτό μου λιάζει και ξεκινάω μακαρόνια με σάλτσα. Ο μπέμπις παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ήσυχος και καλός και παίζει εδώ μέχρι να τελειώσει η μαμά. Σ' αγαπάω! Πάμε! Ο Νίκος περίμενε τον Πανόφι, περίμενε τον Πανόφι. Σου λέει αυτή δεν έχει σκοπό να μου το κάνει. Ας το κάνω μόνος μου. Εγώ κάνω τα μακαρόνια με τη σάλτσα. Ο μπέμπης κάνει υπομονή με τον Γιάννη. Είναι σε απόγνωση ο μπέμπης.
κάνει όμορφα Γιάννη. Τι κάνεις αγάπη μου? Θέλω να δοκιμάσω πώς θα πήγες. Έχει πήξει. Με το κουτάλι το τρώεις και αλλιώς οι δυο μας θα το φάνε. Έχει πήξει. Ναι. Για πες. Δεν καταλαβαίνω, περίμενε. Ναι, φάει το μισό ταψί και μετά θα μου πεις. Δεν έχει καταλάβει ακόμα. Μετά από 5 κουταλιές γλυκό δεν έχει καταλάβει. Φοβάμαι, φοβάμαι. Τι κάνεις ρε? Διαχωρίζω κομμάτι μου. Τώρα διαχώρισε το κομμάτι. Ωραία. Αυτό το κομμάτι λοιπόν εδώ είναι δικό σου και το υπόλοιπο κομμάτι εδώ είναι δικό μου. Αγάπη! Αγάπη! Φωτογραφία, έλα. Να. Μίλα στον αδερφό σου. Μίλα του. Πες του πόσο τον αγαπάς. Δεν το γνωρίζω. Πες του το. Θα σε κάνω. Μίλα του. Πες του, αδερφούλη μου, σε αγαπώ πολύ. Αδερφούλη, σε αγαπώ. Να σε πάω στο καράβι. Στο καράβι την πας? Ναι, να την πάω στο καράβι, μου είπε. Έτσι σου είπε? Ποιο καράβι? Το μωρό να με πάει στο καράβι, τίποτα. Και πού να πάτε? Να πάω στην Κάλυμνο εγώ. Εντάξει, να πας. Τι σου κάνει, μωρέ, τι σου κάνει? Τι σου κάνει ο αδερφός σου? Γίτσες. Γίτσες. Του βάζει θερμόμετρο, τον εκτενίζει. Του βάζει την πιπίλα με το ζόρι. Τι σου κάνει, τώρα θα τον πάω για ύπνο να σε σώσω. Δες, έχει πιπίλα. Ναι, αλλά το μωρό δεν τη θέλει την πιπίλα. Δεν κάνει να του τη δίνεις με το ζόρι. Εσένα σ' αρέσει να σου δίνουν κάτι με το ζόρι να το φας? Είναι πιπίλα, δες, είναι πιπίλα. Το ξέρω. Πρέπει να το βάλουμε. Τίποτα δεν έχεις δει ακόμα. Γιάννη, δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει πιπίλα, σου λέω. Δεν θέλει, εντάξει, δεν τη θέλει όμως. Δεν τη θέλει, σε παρακαλώ. Ο Γιάννης έχει κοιμηθεί. Καταρχάς σήμερα είναι Πέμπτη. Ο Γιάννης έχει κοιμηθεί για μεσημέρι, εδώ και ώρα. Και ο μπέμπης κοιμόταν, αλλά ξύπνησε τώρα. Και τον παρηγορώ, γιατί τακτοποιώ λίγο, γιατί θα έρθει η φίλη μας η Ντέση και η Αλεξάνδρα. Ήταν και η μόνη προϋπόθεση που ο Γιάννης αποφάσισε να κοιμηθεί, γιατί του λέω, αν κοιμηθείς, θα έρθει η Αλεξάνδρα. Και πώς τα κατάφερα απορώ, γιατί ξύπνησε αργά σήμερα το πρωί, γύρω στις 8. Οπότε, θαύμα έχει γίνει. Εδώ έχουμε τον μπέμπι, ο οποίος δεν του αρέσουν τα παιχνίδια. Δεν θέλει να παίξει με τα παιχνίδια. Θέλει παρέα. Τι με κοιτάς? Έχω και δουλειές. Δεν μπορώ να κάνω όλη μέρα αγκαλιές. Όλη μέρα αγκαλιές θέλω, αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις? Θέλω πολύ όλη μέρα αγκαλιά, αλλά δεν μπορώ. Ναι. Πόσο μέτρα, πώς βάλει? Τέλεια, τε. Σου διαβάζει παραμύθι ο Γιάννης? Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα είχε γενέθλια χθες. Κάντε αγκαλίτσα να πείτε το παραμύθι μαζί.
Μια φορά και ένα καιρό ήτανε. Ήτανε ο κοντουραβιθούλης. Ναι. Να για να βγάλουμε. Κάντε φιλιά και αγκαλιές. Και έτσι. Ο Βέντρος είτε. Έκανε με το. Έκανε με το. Πού βρε. Δεν βλέπω με το. Στο κόσμο. Απλώς είναι νεράκι που έριξε πάνω. Νεράκι. Δεν είναι με το. Είναι με το. Το πόλες. Τι ένα φίλε. Άντε τα παιδάκια μου. Όχι μαμά. Η παρέα μας έχει φύγει. Ό,τι έχω τακτοποιήσει φυσικά. Κυρίως ο Γιάννης έχει βάλει το χεράκι του. Είναι σαν να μην το έχω τακτοποιήσει σχεδόν, εντάξει, όχι τόσο πολλά, γιατί έχω κρύψει τα πολλά, ξέρετε τι, αυτά που σκορπάει πολύ ο Γιάννης, και τα έχω βάλει σε μία σακούλα έξω στο μπαλκόνι, μέχρι να βρω χρόνο να τα τακτοποιήσω. Του έχω αφήσει κάποια για να μην το καταλάβει. Θα τα ομαδοποιήσω, θα τα τακτοποιήσω όπως σας έχω ξαναπεί, θα τα βάλω πάνω από την ντουλάπη και θα κατεβαίνει μονάχα ένα κουτί κάθε φορά. Αλλά το κάνω σιγά σιγά, δεν έχω βρει το χρόνο να το κάνω ακόμα. Κάτσε ο baby's clay. Οπότε τα έχω κρύψει τουλάχιστον να μην είναι μες στη μέση. Και θα τα ομαδοποιήσω σιγά σιγά να τα βάλω εκεί πάνω που σας είπε και σιγά σιγά θα πάρω και αυτά που του έχω αφήσει και έτσι θα το κάνω κάπως σιγά σιγά. Έκανα το μπάνιο μου, δεν λούστηκα γιατί αύριο έχω κομμωτήριο. Αύριο που λέτε θα πάω κομμωτήριο μετά από 1,5 χρόνο και θα κάνω κάποια χημική εργασία, θα αλλάξω πάλι τα μαλλιά μου γιατί μου την έχουν δώσει τώρα αυτό το τρικολόρε που έχει γίνει και έχει αρχίσει και πορτοκαλίζει. Και τώρα πλέον δεν τα μπορώ άλλο και θα τα αλλάξω. Οπότε δείτε τα τώρα που μπορείτε, γιατί στο επόμενο βίντεο θα είναι διαφορετικά. Θα σας πάρω και μαζί μου πρώτο Θεός. Με τον baby θα πάω. Ο Γιάννης μάλλον θα μείνει με τον παπά του ή θα πάει στη γιαγιά, την προγιαγιά μάλλον, την Κούλα. Που του έχει λείψει και πολύ, μου το λέει συνέχεια οπότε. Και θα έχουμε λίγο χρόνο για τη μαμά, συνήθως ο μπέμπης πάντα κοιμάται εκείνες τις ώρες. Και θα χαλαρώσω, θα είναι η μέρα μου, εύχομαι, αύριο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουμε, πάντως κάτι θα κάνουμε. Θα το βρούμε με την Αφροδίτη αύριο. Εν τω μεταξύ έχω λάβει πάρα πολύ όμορφα πράγματα, να σας δείξω. Με το μωρό. Ναι, εντάξει. Σήμερα θα σας δείξω όμως κάτι κοσμήματα, γιατί... Φανταστείτε, τα έχω λάβει εδώ και 2 μέρες. Δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω. Το άνοιξα σήμερα και τρελάθηκα. Έλαβα λοιπόν ένα πανέμορφο δώρο, μία μπιζουτιέρα από την συμμαθήτριά μου τη Μαριάννα, η οποία δημιουργεί χειροποίητα κοσμήματα. Πανέμορφα, πραγματικά. Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πανέμορφη μπιζουτιέρα υπάρχουν 2 σετ κοσμημάτων. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το όμορφο κολιέ, με αυτό εδώ πέρα το πανέμορφο λουλούδι, πραγματικά, σετ με αυτό το δαχτυλίδι. Και αυτό το κολιέ με αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Για πιο καλή έξοδο. Είναι πραγματικά πανέμορφα. Εντάξει, πεθαίνω με το διαμάντι, το μαύρο, έτσι. Γκρι μαύρο είναι. Και γύρω-γύρω διαμαντάκια. Εντάξει, Μαριάννα, έγραψες και με τη συσκευασία και με τα κοσμήματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Μαριάννα μας δίνει κάθε φορά που κάποιος ψωνίζει για την ονά του, εδώ ένα μπρελοκάκι δώρο για την ονά. Φανταστικό, με αυτό εδώ πέρα το φουντάκι. Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφό σου δώρο. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Φυσικά θα υπάρχει giveaway στο Instagram για όσους έχουν Instagram και ενδιαφέρονται να τα κερδίσουν. Θα τα βρείτε όλα στο κουτί της περιγραφής. Και τα links της Μαριάννας και το giveaway. Ο Γιάννης θα θέλει. Μόλις έκανα μπάνιο το baby και δεν κάθεται 2 μέρες που προσπαθώ να του κόψω τα νύχια και δεν κάθεται με τίποτα. Και του λέω, έτσι είσαι, κάτσε στο στήθος τώρα. Τον έχω βάλει τώρα. Του τα κόψα εγώ, τσακ μπαμ. Ούτε κουνήθηκε. Και αυτά, είναι πολύ αργά. Αλλά εντάξει, έκανα αρκετά πράγματα σήμερα από άποψη δουλειές του σπιτιού και εργασιών. Στο κινητό και περάσαμε και ωραία με τη φίλη μας την Εντέσσα και την Αλεξάνδρα. Εκτονώθηκε και ο Γιάννης μου. Όλα καλά.
αύριο είναι μια καινούργια μέρα με αλλαγές, όπως σας είπα. Τώρα θα κάνουμε μαζί μια περιποίηση προσώπου, με την καινούργια σειρά προϊόντων που χρησιμοποιώ και θα σας αφήσω. Και επιτέλους έφτασε η στιγμή μου. Τελείωσε η μέρα, πέσαν όλοι για ύπνο και έμεινα εγώ να σκέφτομαι να κοιμηθώ, να κάνω περιποίηση. Να κάνω περιποίηση ή να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ ή να κάνω περιποίηση. Και αποφάσισα να κάνω περιποίηση και μετά να κοιμηθώ. Γιατί έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον εαυτό μας όσο κουρασμένες και να είμαστε. Οπότε, αυτές τις μέρες δοκιμάζω μια νέα σειρά, όπως σας έχω ξαναπεί, της Natura Siberica με το Blueberry, την οποία σειρά μου την έκανε δώρο η φίλη μου η Γιούλη, που είναι φαρμακοποιός, τη γνωρίζετε. Έχουμε ξανακάνει βίντεο μαζί σχετικά με τις ραγάδες, την εγκυμοσύνη και την ενυδάτωση για το σώμα μας. Έχει φαρμακείο στη Χανιόπορτα, Μάχης Κρήτης 17-50 τακτέλ, μαζί με τις αδερφές της και το e-shop του Gem Bio Cosmetics. Οπότε είναι η δήμον, δηλαδή ξέρει ακριβώς τι πρέπει να σου προτείνει ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός σου. Και επειδή ξέρει ότι τίθομαι πάρα πολύ στις οθόνες, είτε του κινητού είτε του υπολογιστή λόγω αυτού που κάνω εδώ και γενικά στα social media, μου έκανε δώρο κάποια προϊόντα, τα περισσότερα από αυτή την εδώ τη σειρά, με το Blueberry της Natura Siberica. Εδώ είναι αντιοξυδοτική σειρά, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του δερματικού φραγμού, έχει αντιοξυδοτικά συστατικά και ελαφριά διγυραντική δράση. Είναι για όλες τις ηλικίες, άνω των 18 ετών και για όλους τους τύπους δέρματος. Άλλωστε το Blueberry φημίζεται για τα φυσικά ωφέλη που δίνει στο δέρμα, αλλά και για την ιδιότητά του να συντηρεί την ομορφιά. Μέχρι στιγμής έχω μείνει ευχαριστημένη, αλλά με κάποια προϊόντα έχω ενθουσιαστεί σε σχέση με κάποια άλλα. Θα σας τα μοιραστώ μαζί, γιατί μου είπε η Γιούλη, θέλω να πεις ακριβώς την άποψή σου, θέλω να το δοκιμάσεις και μετά να μιλήσεις για αυτά αν θέλεις. Οπότε και εγώ αυτό θα κάνω, αυτό έκανα. Σίγουρα θα προμηθευτώ, υπάρχουν άλλα 3 προϊόντα στις σειράς και σίγουρα θέλω να προμηθευτώ τα 2 από αυτά, το peeling και 100% σίγουρα άμεσα θα προμηθευτώ και τη μάσκα για τα μάτια που έχει εφέ σαν να είναι patch. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το να πλύνω το πρόσωπό μου με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι ένας αφρός κρέμα καθαρισμού προσώπου που απομακρύνει ελαφριά τους ρήπους και το μακιγιάζ. Από ό,τι λέει εδώ, περιέχει blueberry, αλαντοίνη και υαλουρονικό οξύ. Προσφέρει λάμψη, προστασία από τους ρήπους και βοηθάει στο να μην δημιουργηθούν λεπτές γραμμές. Μυρίζουν καταπληκτικά τα προϊόντα αυτά, παρεμπιπτόντως. Καταπληκτικά, πραγματικά. Έχουν τέλειες συσκευασίες, τέλεια χρώματα. Σε τραβάνε μόνο τη συσκευασία, εντάξει, και τη μυρωδιά. Τώρα, μετά το πλύσιμο του προσώπου, δικαίως θεωρώ πως με έχει ενθουσιάσει αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι ένα ενυδατικό mist, που νιώθεις απευθείας ενυδατωμένη τονωμένο το δέρμα σου, ανανεωμένο, πραγματικά είναι τέλειο, τέλειο. Φυσικά με blueberry, αλουρονικό οξύ και B5. Και μετά τον... είναι τέλειο, είναι και για να το έχεις την τσάντα σου το καλοκαίρι, τρέπει. Τέλειο. Επόμενο προϊόν είναι αυτός εδώ ο ροζ, είναι διφασικός. Οπότε θέλει καλή ανακίνηση. Αυτός ο ροζ είναι σωτήριος για το κουρασμένο δέρμα. Βέβαια, είναι λιπαρός κάπως, οπότε τον βάζω μόνο το βράδυ. Αλλά είναι μπόμπα. Ουσιαστικά επανορθώνει τον τόνο του δέρματος και τη φυσική εκτινοβολία. Με τη βιταμίνη C και το συνένζυμο Q10 που περιέχει. Με ένα jade roller βέβαια θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχω μόνο για τα μάτια. Σύντομο θα προμηθευτώ και για το πρόσωπο. Πω πω.
Περιμένω να φέρει η Γιούλη τα ροζ. Θέλει λίγο το χρόνο του να απορροφηθεί για να μπει η ενυδατική κρέμα ή οτιδήποτε είναι αυτό μετά. Έπειτα έχουμε και αυτήν εδώ την ενυδατική κρέμα, η οποία έχει και προστασία 20 SPF για UVA και UVB ακτινοβολία. Αυτή η κρέμα βελτιώνει τον τόνο του δέρματος και προστατεύει από το στρες που προέρχεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Περιέχει νιασιναμίδη Β3 και ενυδατώνει και αφήνει απαλή και λαμπερή την επιδερμίδα μας. Όμως εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω τώρα αυτή γιατί είναι κρέμα ημέρας. Θα χρησιμοποιήσω μία κρεμομάσκα ανοιχτός και αυτή την έχω λατρέψει, την κρεμομάσκα. Αυτή εδώ. Εμένα προσωπικά αυτή έχει κάτσει τέλεια, ενώ δύσκολα κρέμα ή μάσκα ανοιχτός μου ταιριάζει λόγω της λιπαρότητάς μου. Περιέχει κεραμίδια και τι είναι αυτό, είναι ακριβώς αυτό που λέει. Διατηρεί το φυσικό φραγμό του δέρματος, διατηρεί την υγρασία, ανανεώνει, εξομαλύνει τις λεπτές γραμμές και προσφέρει λάμψη το πρωί που θα ξυπνήσουμε. Είμαστε όντως λαμπερές. Θα το δείτε στο επόμενο vlog που θα σας πάρω το πρωί μαζί μου αύριο. Και έτοιμη. Γιούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πολύτιμο δώρο και που με σκέφτηκες. Αλλά σκέφτηκε και εσάς. Βασικά εγώ της το είπα, της λέει πρέπει να μου δώσει έναν εκπτωτικό κωδικό αφού θέλω να του δείξω το δώρο σου. Έναν εκπτωτικό κωδικό για το e-shop, ο οποίος θα είναι Violeta10, θα τον βρείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής μαζί με το link για το e-shop. Αν θέλετε και έχετε κάποια ανάγκη, οποιαδήποτε όσο αφορά φαρμακευτικά ή καλλυτικά, γιατί έχει όλες σχεδόν τις bio σειρές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τις έχει η Γιούλη, είναι πολύ φαν. Και όχι μόνο. Οπότε μπορείτε να βρείτε τεράστια γκάμα προϊόντων στο e-shop, μπείτε να τσεκάρετε. Ο κωδικός ισχύει μέχρι τις 15 Απρίλη. Και να σημειώσω ότι έχει ήδη τεράστιες εκπτώσεις. Κάθε εταιρεία έχει για τις δικές της. Παράδειγμα, τώρα η Natura Siberica έχει 30% εκπτώσεις. Το 10% το δικό μου είναι πάνω στις υπάρχουσες εκπτώσεις. Να δείτε πώς σας φροντίζω. Αυτά. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να πάω να ξεκουραστώ γιατί είναι 2 η ώρα. Αύριο πρέπει να σηκωθώ νωρίς. Και αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας για ακόμα μία φορά. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφούλα σας αν σας άρεσε και η δική μας η παρέα. Και από αύριο ανοίγουν και τα μαγαζιά. Όχι αύριο. Έχω χάσει και τις μέρες. Δεν είμαι καλά. Άστο. Από Δευτέρα ανοίγουν τα μαγαζιά. Οπότε μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός. Έρχεται το Πάσχα. Έρχεται το καλοκαίρι. Όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει ελπίδα. Μη μου αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Σας φιλώ γλυκά. Καλό βράδυ.